Σπαρτίου, μνήμητος Ιού Πατρός Νικολάου Πλανά. Ο Όσιος Νικόλαος Πλανάς γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς το 1851 στην Ίσον Άξο. Από νεοτά της ηλικίας διακρινόταν για την απλότητα και την ευσέβειά του. Το ψωμί που του έδινε η μητέρα του το μοίραζε στους φτωχούς του χωριού και χάριζε ακόμη και τα ρούχα του σε άπορα παιδιά. Σε όλη του τη ζωή δεν κράτησε τίποτα για προσωπική του ικανοποίηση ή για την άνεσή του. Νυμφεύτηκε σε ηλικία 17 ετών και απέκτησε έναν γιο. Η σύζυγός του όμως δεν κατανοούσε τις πνευματικές του ανησυχίες και διαρκώς τον λιδωρούσε. Μετά από μερικά χρόνια έμεινε χείρος. Εμπιστεύθηκε τότε τον γιο του σε συγγενείς, παραχώρησε όλη την οικογενειακή κληρονομιά σε ένα πατριώτη του που πνιγόταν στα χρέη και αφοσιώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Κυρίου, εγκαταβιώνοντας μέσα στην Αθήνα ως αν άλλος ερημίτης. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1884, αλλά σύντομα εκδιώχθηκε από το ναό του Αγίου Παντελεήμονα όπου είχε διοριστεί και πήγε στο ταπεινό Ναύδριο που απονομάζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Κυνηγός, εν ωρία αποτελούμενη από 8 μονάχα οικογένειες, από τις οποίες δεν ελάμβανε καμία σχεδόν αμοιβή. Ταπεινός και απέδευτος ο πατήρ Νικόλαος έγινε παρά τα αυτά ο πιο δημοφιλής ιερέας στην Αθήνα. Επί 52 ολόκληρα χρόνια τελούσε καθημερινά την Θεία Λειτουργία σε διάφορους ναούς της πόλεως και προπαντός σε ερημοκλήσια στην Ήπεθρο, συχνά μισοερυπωμένα. Και τι λειτουργία, έχοντας ταυτίσει την ύπαρξή του με τη ζωή της Εκκλησίας, ήταν αδιανόητο να προσφέρει την ανέμακρο θυσία χωρίς να τη συνοδεύσει με όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, όπως αυτές τελούνται στα πιο αυστηρά μοναστήρια. Άρχισε κατά τις 8 το πρωί και τελείωνε κατά τις 2 ή 3 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της Αγίας Προθέσεως μνημόνευε για 2 ή 3 ώρες ονόματα ζώντων και κοιμημένων γραμμένα σε αναρρύθμιτα χαρτάκια, προσεκτικά ραδιασμένα που τα κουβαλούσε πάντα μαζί του. Όταν του έδιναν ονόματα για να μνημονεύσει με κάποιο οβολό, οποιονδήποτε, τα μνημόνευε επί πολλά χρόνια και μόλις του το ζητούσαν, τελούσε ολονυκτίες αγρυπνίες και παρακλήσεις, χωρίς να λουαριάζει χρόνο και κόπο. Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην διάρκεια της οποίας είχε αναγνώσει 3 ή 4 Ευαγγέλια, αργά και τρώγοντας τις δύσκολες λέξεις, χωρίς μόνα ταύτα να προκαλεί ποτέ θυμηδία στο εκκλησίασμα, μνημόνευε έναν ατελείωτο κατάλογο Αγίων, σαν να μην ήθελε να παραλείψει κανέναν από τους φίλους του Θεού που παρίστανται αοράτως. Συχνά μάλιστα παιδιά και ευλαβικές ψυχές τον είδαν υψωμένο πάνω από το έδαφος την ώρα που ιερουργούσε. Αυτές οι λειτουργίες του Παπαπλανά αποτελούσαν αληθινές μυσταγωγίες που μετέστρεφαν και τις πιο σκληρές ψυχές και προσέλκυαν πλήθος πιστών προπαντός στις αγρυπνίες στο ναό του προφήτου Ελισαίου, όπου έψαλαν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Ως ένσαρκος άγγελος, ο Άγιος Ιερέας ήταν έτοιμος κάθε στιγμή να ιερουργήσει οπουδήποτε και αν βρισκόταν και να προσευχηθεί για όλους πλούσιους και πτωχούς αδιακρίτως. Ποτέ δεν κρατούσε ως το βράδυ τα χρήματα που του έδιναν οι πιστοί, αλλά τα μοίραζε αμέσως στους άπορους ή τα διέθετε σε κάποιο έργο της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να ανακαινήσει το ναό του, να πρικίζει ορφανές κοπέλες, να καλύπτει τα δίδακτρα από όλων φοιτητών. Για την επιβίωσή του του αρκούσαν μερικές δεκάρες και τρεφόταν με λίγο ψωμί και χόρτα μαζεμένα εδώ και εκεί ή ένα ποτήρι γάλα που του πρόσφεραν βοσκοί. Με το πρόσωπο φωτισμένο από ένα παιδικό χαμόγελο, ήταν αδύνατο να δημιουργήσει εχθρούς. Συγχωρούσε αυτούς που τον έκλεβαν, έβρισκε δικαιολογίες για αυτούς που τον έβριζαν ή τον συκοφαντούσαν, ξεπερνώντας έτσι τις πίκρες της ζωής με την χάρη του παρακλήτου που ενοικούσε μέσα του. Ένα μονάχα πράγμα μπορούσε να τον ταράξει, να τον διακόψουν την ώρα που προσευχόταν ή να τον εμποδίσουν να λατρεύει τον Θεό. Εκείνη την εποχή έκαναν την εμφάνισή τους κάποιες μεταρρυθμιστικές τάσεις δυτικού τύπου στον χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας.
και ο Μητροπολίτης Μελέτιος Μεταξάκης απαγόρευσε στον κλήρο της πρωτεύουσας να τελεί αγρυπνίες. Αναστατωμένος, ο Παπαπλανάς προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο επί 5 μερόνυχτα για να λάβει την άδεια η οποία τελικά του χορηγήθηκε. Όταν περπατούσε στον δρόμο βαδίζοντας αργά και με δυσκολία εξαιτίας της ατελείωτης ορθοστασίας στην εκκλησία, τα παιδιά συνόδευαν εν πομπή, οι γυναίκες έκαναν το σταυρό τους, οι άντρες αποκαλύπτονταν και παραμέριζαν για να του κάνουν χώρο να περάσει. Οι οδηγοί ταξί φιλονικούσαν ποιος θα τον εξυπηρετούσε, βέβαια ότι την ημέρα που θα τον είχαν επιβάτη θα είχαν καλή ίσπραξη. Αυστηρός με τον εαυτό του ήταν όλο συγκατάβαση απέναντι στους πιστούς που έρχονταν να εξομολογηθούν και έβρισκαν κοντά του την παρηγοριά του ουρανίου πατρός. Έβλεπε στο βάθος της ψυχής τους και προέλεγε τον μέλλον τους. Μια ημέρα μια γυναίκα του έφερε ένα πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία, αλλά ο Άγιος δεν το δέχτηκε λέγοντάς της «Δε δύναμε να το δεχτώ όσο συζήσα στεφάνωτη». Μια άλλη φορά ήπια από μια φιάλη αρσενικό, νομίζοντας ότι πρόκειται για νάμα. Προφυλαγμένος όμως από τη Θεία Χάρη δεν έπαθε τίποτα. Πρότυπο Ορθοδόξου Λειτουργού, ταυτιζόμενος ολόκληρος με την Ιερά Παράδοση, ποιμένας των πτωχών και ταπεινών, ο Παπαπλανάς έχερε μεταξύ του λαού της αυθεντίας νέου Αποστόλου, σε βαθμό που όταν παρέδωσε την πτυχή του στον Κύριο, με ένα χαμόγελο στα χείλη στις 2 Μαρτίου το 1932, ύστερα από λογοήμερη αρρώστια, αναρρύθμιτο πλήθος λαού επί 3 ημέρες, συνέρευσε για να προσκυνήσει την σωρό του. Thank you.